Κυρία Αθανασιάδη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω στην καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινάει ξανά η ΕΠΝΕ. Να σας πω ότι γίνεται ένας, έτσι λίγο ενημερωτικά για τους καινούργιους που μας παρακολουθούν, ότι αυτά είναι μαθήματα κλινικής περίπτωσης, 23 κλινικές παρουσιάσεις έχουμε κάθε χρόνο, τα οποία μοριοδοτούνται με σύνολο 46 μόρια για τους ιατρούς και βέβαια και για τους νοσηλευτές. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε και εκεί μόρια, είναι 14. Αυτό που θα σας πω είναι ότι καλή αρχή, να θυμηθείτε ότι τα σεμινάρια, τα hands-on courses και να έχετε το νου σας, διότι ξαναγίνονται και για νοσηλευτές και για ιατρούς. Οπότε έχετε το νου σας να δηλώσετε εγκαίρως συμμετοχή. Και καλή μας επιτυχία στην καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά. Κυρία Δούκα. Καλή αρχή και από μένα. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την Αλφα Κλινική Ιατρικής Θεραπείας. Ενδεχομένως είναι και η καθηγήτρια κυρία Κοτανίδου μέσα και αν θέλει να παρέμβει μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη χαρά. Θα ξεκινήσει ο κύριος Τριγκίδης με την παρουσίαση του περιστατικού. Πρόκειται για έναν ασθενή που νοσηλεύσαμε στη μονάδα ιατρικής θεραπείας πριν από λίγο καιρό, ο οποίος ήρθε στο νοσοκομείο με είδημα τραχύλου, δυσκαταπνοσία και δυσφαγία. Κύριε Τρικίδη, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Απλά να βεβαιωθώ ότι βλέπετε όλοι την παρουσίαση. Τέλεια. Ωραία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η παρουσίαση δεν έχει δομηθεί ως διαφορική διάγνωση. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι το περιστατικό, έχει μεγαλύτερη αξία η βαρύτητα της κλινικής εικόνας του ανθρώπου, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση και οι δυνητικές επιπλοκές. Λίγα λόγια για το περιστατικό. Συγγνώμη. Λοιπόν, πρόκειται για έναν άντρα 56 ετών, από το ιστορικό του πρακτικά δεν είχε τίποτα, μια ψωριασική πλάκα υποτοπική αγωγή, όχι κάτι άλλο, ενεργός καπνιστής, παλιά κατάχρηση αλκοόλ, χωρίς εικόνα κύρωσης ή χρόνια στίγματα, κοινωνική χρήση τα τελευταία χρόνια, ένας άνθρωπος που δούλευε ως DJ, οπότε είχε σχέση με μαγαζιά, νυχτερινή διασκέδαση κτλ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος αναφέρει ότι ο ίδιος λέει λίγες ημέρες ότι είχε πυρετό και έντονη φαρυγγαλγία. Γι' αυτό το λόγο επισκέφθηκε κάποιον γιατρό στην κοινότητα, του συνταγογράφησε αμοξικυλίνη κλαβουλανικό από το στόμα, τα πήρε αυτά για 4 μέρες, πήρε και MSAF. Παρόλα αυτά η εικόνα του επιδεινωνόταν, υπήρχαν συστηματικά συμπτώματα, ο πυρετός συνεχιζόταν, ο πόνος στον τράχυλο, παρουσιάστηκε είδημα, δυσκαταποσία, δυσφαγία. Εν πάση περιπτώσει με όλα αυτά φτάνει στις 27 Οκτώου στο Αγία Όλγα, όπου τίθεται εκεί η διάγνωση ουσιαστικά, θα μας την εξηγήσει η συνάδελφος η ακτινολόγος, και με τα ευρήματα αυτά διακομίζεται στο δικό μας νοσοκομείο, στο ΤΕΠ. Δεν ξέρω αν η Μυρτώ θα θέλει να μιλήσει για την πρώτη αξονική. Εγώ δεν τη διαθέτω αυτήν, οπότε... Μπορούμε, Κυριάκο, να σταματήσουμε λίγο εδώ και να δώσουμε λίγο το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου να μας πει για τα ευρήματα της πρώτης αξονικής και μετά να ακολουθήσει η κυρία Χατζημιχάλη. Καλησπέρα και από μένα. Θέλετε να σχολιάσουμε τώρα την πρώτη αξονική, να κάνω share την παρουσίαση? Ναι. Ωραία, δώστε μου ένα λεπτό. Κυριάκο, βγάλε τη κατέβαση δική σου. Ωραία, τη βλέπετε? Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα σας έχω κάποιες εικόνες, κάποιες τομές από την πρώτη αξονική που έκανε ο ασθενής στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Είναι αξονική με σκιαγραφικό. Βλέπουμε εδώ πέρα, είναι στις 27 Οκτώβρη, είναι μια μέρα ή την ίδια μέρα που διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Βλέπουμε ουσιαστικά στο ύψος του ρινοφάριγγα, σιγά σιγά αρχίζουν και εμφανίζονται, το ποντίκι μου το βλέπετε?
Ναι, σε βλέπουμε μια χαρά. Ωραία. Αρχίζουν και εμφανίζονται μερικές υπόπυκνες περιοχές εδώ πέρα προς τον τελικά, που αφορούν ουσιαστικά στη δημιουργία της αποθυματικής συλλογής. Δεν φαίνονται πολύ καλά ακόμα σε αυτό το ύψος, γιατί είναι ακόμα το ανώτερο τμήμα του. Βλέπουμε επίσης εδώ πέρα, κατά το έξω χείλος του κλάδου της αριστερής κατωνάθου, ότι σχηματίζεται μια λίγο μεγαλύτερη συλλογή. Ως εκατότερο ύψος εδώ πέρα, στο ύψος του στοματοφάρικα, βλέπουμε ότι σχηματίζεται ακόμα μεγαλύτερη, φτάνει τα όρια της μέχρι εδώ πέρα, με υπόπυκνη απεικόνηση και παρουσία φυσελίδων αέρα. Επίσης, η συλλογή επεκτείνεται στον αριστερό μαστήρα και στην αριστερή παροτίδα. Βλέπουμε πώς φονδυλικά επίσης παραμένει η συλλογή εδώ πέρα. Φαίνεται καλύτερα όμως σε κατώτερες τομές. Πάλι στο στοματοφάρικα εδώ πέρα. Υπόπυκνη απεικόνηση προς φονδυλικά. Παραμένει η διστομένη συλλογή με παρουσία φυσελίδων αέρα παρά το έσω χείλος της αριστερής κατωγνάθου και η επέκταση στο αριστερό πλάγιο τραχυλικό τείχωμα. Όχι τραχυλικό τείχωμα, στον αριστερό πλάγιο μασιτήρα. Κατεβαίνοντας βλέπουμε συνεχίζει η συλλογή, είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση, παραμένει προς τον δυλικά. Σε κατώτερο τμήμα του στοματοφάρικα και λίγο πριν τον υποφάρικα και στο ύψος του ιωειδού σωστού, βλέπουμε ότι πλέον η συλλογή προς τον δυλικά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, επεκτείνεται στο πρόσθετο τραχυλικό τείχωμα, εδώ πέρα οργανώνεται με παρουσία φυσαλίδων αέρα, οπότε μιλάμε ουσιαστικά για πολλαπλές σειραίουσες εγκυτωμένες συλλογές, ορισμένες εκ των οποίων, όχι όλες, έχουν φυσαλίδες αέρα. Και κατεβαίνοντας τώρα στο μεσοφοράκιο, βλέπουμε ότι αυτές οι συλλογές έχουν επεκταθεί και στο μεσοφοράκιο, στο πίστιο και στο μέσο, παρατραχιακά, παρά τα μεγάλα αγγεία, εδώ πέρα, παρά το αορτικό τόξο. Και σε αυτές εδώ τις ανασυνθέσεις μπορούμε να εκτιμήσουμε την έκταση της συλλογής ακόμα καλύτερα, γιατί βλέπουμε ότι ουσιαστικά πηγαίνει παρατραχιακά, εδώ πέρα περιβροχίζεται μεγάλα αγγεία, δεν ξεπερνάει την τρόπιδα. Αυτό για μας τους εκτινολόγους είναι. Στην κατάταξη, υπάρχει κατάταξη από τις αξονικές, ο τύπος 1 και 2. Στον τύπο 1 ουσιαστικά η νεκροτική μεσοφορακίτιδα περιορίζεται μέχρι πάνω από την τρόπιδα. Σε αυτή την περίπτωση είναι, ενώ στον τύπο 2 επεκτείνεται και κάτω από την τρόπιδα. Αυτό το περιστατικό τουλάχιστον μέχρι την αξονική στις 27 του μηνός πρόκειται για τύπο 1. Βλέπουμε εδώ πέρα και όλη την έκταση της συλλογής από το κατώτερο τμήμα του ρινοφάρικα, έκταση σε όλο το στοματοφάρικα, στον υποφάρικα και η κάθοδο στο πρόσθετο μεσοθωράκιο. Και βλέπουμε και σε αυτήν εδώ την ανασύνθεση τη συλλογή που επεκτάθηκε από τον αριστερό μασιτήρα και την αριστερή παροτίδα και από το αριστερό πλάγιο τείχωμα του στοματοφάρικα και στον αριστερό στερνοκλειδομαστοειδή. Και αν προσέξουμε καλά, θα δούμε ότι αρχίζουν σιγά σιγά και σχηματίζονται μικρές συλλογές και δεξιά, οι οποίες ωστόσο ακόμα δεν είναι πολύ εμφανείς. Αυτές είναι οι εικόνες που έχω από την πρώτη αξονική, του ασθενούς. Οι υπόλοιπες που έχω είναι από τις δικές μας που έχουν γίνει στον Ευαγγελισμό, μετά τους θεραπευτικούς χειρισμούς όμως. Οπότε, να τις δούμε μετά. Θα τις συζητήσουμε μετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χατζημιχάλη, σειρά σας. Βλέπετε την εικόνα. Τέλεια. Είστε τέλεια. Βλέπετε την παρουσίαση. Ναι, είστε τέλεια. Εσένα δεν βλέπουμε. Θα σε βλέπω. Ωραία. Όλα τα βλέπουμε. Ξεκινάω. Καλησπέρα και από μένα. Πρόκειται για ασθενή με ίδρυμα τραχύλου και δυσφαγία. Ο ασθενής μας διακομίστηκε με υψηλό πυρετό, δυσφαγία, δύσπνοια, οξυσθενικό άλγος και ίδρυμα στον τράχυλο. Εικόνα αρχής συστικής καταπληξίας. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με αξονική τομογραφία θώρακα και τραχύλου. Το βλέπουμε εικόνα τραχύλου. Με επέκταση και κάτω από την καρίνα. Λοιπόν, θεραπεία της κατιούσας νεκροτικής μεσοθωρακίτιδας συνίσταται στην παροχέτευση του μεσοθωρακίου, στην αντιμετώπιση της γενοσιουργού της αιτίας,
στη στοχευμένη θεραπεία με αντιβιωτικά και στη συνολική αντιμετώπιση της ηπτικής κατάστασης. Η χειρουργική επέμβαση ισοδυναμεί με παροχέτευση. Ο ασθενής μας οδηγήθηκε πηγόντως στο χειρουργείο. Στόχος μας ήταν η παροχέτευση του τραχύλου και του μεσοθωρακίου. Αρχικώς έγινε η τραχυλική προσπέλαση με πολλαπλές τομές. Δεν θεωρήθηκε όμως αρκετή η παροχέτευση του μεσοθωρακίου και έγινε μήνυ θωρακοτομή δεξιά με την βοήθεια θωρακοσκοπίου. Διάνοιξη του μεσοθωρακικού υπεζοκότα στο ύψος θήτα 4 έως θήτα 7 και παροχέτευση παχύρευση του πύρου. Ήδη μετά το χειρουργείο, το προσωπείο του ασθενούς άλλαξε και δεν μας παρέπεπε πλέον στον ασθενή που παραλάβαμε. Ο ασθενής οδηγήθηκε διασωληνωμένο στο θάλαμο για 2-24 ώρα, όπου και ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια αποσωλήνωσης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη ΜΕΘ. Βάσει πρωτοκόλλου, ο ασθενής μας οφείλει να ελέγχεται κάθε 2-3-24 ώρα με αξονική τομογραφία θώρακος και τραχύλου. Με βάση τα παραπάνω, όταν διαπιστώθηκε μικρή πλευρητική συλλογή αριστερά και παρά την κλινική βελτίωση του ασθενούς, τέθηκε η υποψία της ρήξης του μεσοθωρακικού υπεζοκότα και αριστερά, δεδομένης της εντόπισης της συλλογής στο οπίσθιο μεσοθωράκιο, και τέθηκε σωλήνας κλειστής παροχέτευσης θώρακα άμεσα. Επιπλέον, στην αξονική τομογραφία τραχύλου φάνηκε εμένον απόστημα και διενεργήθηκε από τους σωληλά, και συγκεκριμένα από την κυρία Χρόνη που είναι παρούσα, διάνοιξη μέσα από το στόμα του ασθενούς. Εδώ βλέπουμε τη συλλογή αριστερά. Το εμένον απόστημα. Έγιναν καθημερινές επιθετικές αλλαγές, σταδιακή σύντηση του ασθενούς και τέλος οι τραχυλικές τομές έκλεισαν κατά δεύτερο σκοπό καθώς δεν ενδείκνεται η σύγκληση. Βλέπουμε μια εικόνα χαρακτηριστική. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χατζημιχάλη. Θέλετε, κυρία θέλεις να παρέμβεις εσύ ή να προχωρήσουμε κατευθείαν στην κυρία Χρόνη? Εγώ ουσιαστικά έχω περιγράψει και την εικόνα στο ΤΕΠ και την... Ωραία, άρα προχώρα εσύ για να μπορέσουμε λίγο να ξαναβάλουμε την κυρία Παπαδοπούλου και να μιλήσει στο τέλος η κυρία Χρόνη και ξανά μετά εσύ. Βεβαίως. Βλέπετε την παρουσίαση? Ναι, μια χαρά. Ο ασθενής λοιπόν αυτός έρχεται στο ΤΕΠ, όπως περιέγραψε η συνάδελφος από τη θωρακοχειρουργική κλινική. Με τη διάγνωση ήδη είχε τεθεί από το προηγούμενο νοσοκομείο με την αξονική. Κλινικά είχε προφανώς έντονο ίδημα και ερυθρότητα, εικόνα φλεγμονής στον τράχυλο αμφωτερόπλευρα, που εκτινότανε μέχρι τις υπερκλίδιες φόρες. Ήταν δυσαρθρικός. Η κλινική του εικόνα συνολικά παρέπεμπε πράγματι σε σύψη. Από όλα τα νούμερα που έχουμε εδώ, εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στην αλβουμίνη του ασθενούς, η οποία ήταν χαμηλή, και αυτό γιατί ο ίδιος επέμενε ότι όλα τα συμπτώματα ξεκίνησαν 3-4 ημέρες πριν την προσέλευσή του. Ωστόσο, είχε μια χαμηλή αλβουμίνη χωρίς άλλο λόγο να είναι υποθρεπτικός. Και η αλβουμίνη έχει ένα χρόνο ημιζωής 2 εβδομάδες, οπότε το πιθανότερο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε για παραπάνω καιρό αυτά τα συμπτώματα. Ο ασθενής οδηγήθηκε πηγόντως στο χειρουργείο, έγιναν οι πράξεις που περιέγραψαν οι συνάδελφοι. Όταν τον παραλάβαμε εμείς τον παραλάβαμε 2 ημέρες, έμεινε στο θάλαμο διασωληνωμένος για 2 ημέρες. Στις 29 που μεταφέρθηκε σε εμάς, πράγματι επρόκειτο, όπως ακριβώς είπε η θωρακοχειρουργός, επρόκειτο για έναν άλλο άνθρωπο. Δηλαδή ήταν αιμοδυναμικά σταθερός παρά το ότι ήταν υποκαταστολή. Είχε μια πολύ καλή μηχανική του αναπνευστικού συστήματος, καλή ανταλλαγή αερίων, έφερε τις 2 κλειστές παροχετεύσεις θώρακα από τα δεξιά. Και δεν είχε άλλες οργανικές ανεπάρκειες, δηλαδή φαίνεται ότι η αντιμετώπιση ήταν όντως σωστή και γρήγορη και επαρκής. Με αυτά τα δεδομένα εμείς ξεκινήσαμε ουσιαστικά τη διαδικασία της αποσωλήνωσής του. Ο ασθενής ήρθε με μηδαζολάμι, η μηδαζολάμι κόπηκε. Την επόμενη μέρα, και αφού είχε προηγηθεί λαρυγκοσκόπηση από τους οριλά που δεν έδειξε κάποια παθολογία από το λάρυγκα που θα μπορούσε να εμποδίσει την αποσωλήνωση, ένα είδημα φωνητικών χορδών ή
επινέμεση τέλος πάντων της φλεγμονής εκεί, ο ασθενής αποσωληνώθηκε. Η αποσωλήνωση ήταν επιτυχής, πέρασε σε ερηνικό οξυγόνο υψηλής ροής, το οποίο σταδιακά απογαλακτίστηκε. Έγιναν κάποιες περαιτέρω διερευνήσεις, έγινε μια οδοντιατρική εκτίμηση που δεν έδειξε κάποια μείζωνα παθολογία από τα δόντια του ασθενούς. Ένα διαθωρακικό υπερηχογράφημα για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο περικαρδίτιδας, η οποία δεν φαινόταν βέβαια από την αξονική, αλλά επιβεβαιώθηκε και από το δικό μας το υπερηχογράφημα. Και όπως είπαν οι συνάδελφοι, την πρώτη ενάτου έγινε επαναληπτική αξονική θώρακα και τραχύλου, που έδειξε, δεν θέλω να επεκταθώ, είπαν πολύ καλύτερα οι συνάδελφοι από μένα, έδειξε όλες αυτές τις συλλογές. Έχω προσθέσει κάποιες εικόνες, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε η συνάδελφος ή η ακτινολόγος να, αν έχει προετοιμάσει κάποια παρουσίαση για τη δεύτερη αξονική. Κυρία Παπαδοπούλου, νομίζω έχει έτοιμες τις αξονική. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδοπούλου? Ναι, έχω μερικές εικόνες. Ωραία. Οπότε να μην τα πω εγώ, δεν είναι σωστό, βεβαίως. Τώρα, ωραία. Ναι, προχωρήστε. Ωραία, το βλέπετε? Ναι, είναι σε εσάς. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην αξονική που έχει γίνει στο νοσοκομείο μας μία ενάτη, μετά τους πρώτους θεραπευτικούς χειρισμούς μάλλον. Έχω βάλει το ΜΕΣ πάλι στο ύψος αντίστοιχα με τις προηγούμενες για να γίνει σύγκριση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στο σημείο που ήταν η μεγάλη πνευματική συλλογή φαίνεται ο σωλήνας παροχέτευσης που έχει τοποθετηθεί. Έχει μειωθεί σε αυτό το ύψος η παρουσία αέρα. Η αποσυμματική συλλογή είναι κάπως καλύτερα σε αυτό το ύψος. Βλέπουμε σιγά σιγά παρουσία φυσαλίδων αέρα και δεξιά. Κατεβαίνοντας στο στοματοφάρυγγα, βλέπουμε ότι η αποσυμματική συλλογή προσπονδυλικά, ενώ στην προηγούμενη εξονική δεν είχε αέρα, τώρα σιγά σιγά αρχίζει να εμφανίζει ικανή ποσότητα αέρα. Εδώ πέρα εξακολουθούμε να βλέπουμε τη σωλήνα παροχέτευσης. Το απόσυμα, ωστόσο, παραμένει πάνω κάτω στις ίδιες διαστάσεις, με την επέκταση στον αριστερό μασιτήρα και την φλεγμονή του δεξιού στερνοκλειδομαστοειδούς. Συνεχίζουμε προς τα κάτω, πάλι στο σωματοφάρυγγα, με τα ίδια περίπου ευρήματα, παρουσία φυσαλίδων αέρα προσπονδυλικά στη συλλογή, ο σωλήνας παροχέτευσης με λίγο αέρα γύρω-γύρω. Εδώ πέρα αρχίζει λίγο και φαίνεται μια βελτίωση της εικόνας. Ωστόσο, κατεβαίνουμε στο μεσοθωράκιο, βλέπουμε ότι ο αέρας έχει επεκταθεί και σε αυτό το τμήμα, στο πίστιο μεσοθωράκιο και στο μέσο, παρατραχιακά. Βλέπουμε ότι υπάρχει υποδόριο εμφύσημα και στο πρόσθετο θωρακικό τοίχωμα, πιθανώς από τους θεραπευτικούς χειρισμούς. Φαίνονται σιγά-σιγά οι συλλογές και οι εγκυστώσεις με ενώδεις στοιχείες στους πνεύμονες. Αυτές τις εικόνες έχω από την αξονική στη σημεία του μηνός και μετά είναι 15 του μηνός. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσω αργότερα ή τώρα. Καλύτερα πέστε τα τώρα, για να μην πηγαίνω ερχόμαστε. Ωραία. Ουσιαστικά οι διαφορές δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Οι συλλογές είχαν αρχίσει να βελτιώνονται, γιατί αντί να έχουν περισσότερο υγρό, φαινόταν να έχουν περισσότερο αέρα. Παραμένει εδώ πέρα ο σωλήνας παροχέτευσης. Έχει λίγα artifact συγκεκριμένη εικόνα, αλλά βλέπουμε ότι γύρω-γύρω έχει μειωθεί ο αέρας. Κατεβαίνοντας, βλέπουμε η προσπονδυλική συλλογή έχει κυρίως αέρα και λιγότερο υγρό. Εδώ πέρα. Και στο μεσοθωράκι εδώ πέρα βλέπουμε τις χάσεις του δέρματος από το θεραπευτικό χειρισμό που κάνανε μάλλον οι θωρακοχειρουργοί. Κατεβαίνοντας, αυτό ενώνεται με τη συλλογή που υπήρχε παρατραχιακά. Στην εξέταση τώρα, στις 15 του μηνός, είχε εκτεταμένο υποδόριο εμφύσημα ο ασθενής. Εδώ πέρα φαίνεται καλύτερα. Και οι συλλογές στην ουσία έχει μειωθεί το υγρό και έχει αυξηθεί ο αέρας. Οι πλευρητικές συλλογές έχουν βελτιωθεί. Είχαν τοποθετηθεί και καθετήρες σωλήνες Μπλάου, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί ορισμένοι στη συγκεκριμένη φάση. Και αυτές τις εικόνες είχα φέρει εγώ για σχολιασμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελε η κυρία Χρόνη τώρα να πάρει το λόγο. Νομίζω ότι θέλει να προηγηθεί η κυρία Θανασιάδη. Νομίζω, είναι στο χειρουργείο, είναι μαζί σας, κυρία Χατζημιχάλη. Το χειρουργείο έχει κατεβεί κάτω. Ωραία. Άρα...
Άρα, Ματίλτα, να συνεχίσεις. Εγώ. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Συγγνώμη, αλλά από ό,τι καταλάβατε πρέπει να σηκωθείς τώρα, όλες δύο. Τρέχω και δεν φτάνω. Για συγγνώμη. Λοιπόν. Καλιά, όπου θες να έχεις χρόνο να μιλήσεις πρώτα, κύριε Χρόνη, και μετά. Αυτή τη στιγμή, ένα δευτερόλεπτο, να βρω... Ωραία, share. Θα μιλήσει η κυρία Θανασιάδη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ευχαριστώ, έτσι. Πραγματικά ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα βλέπετε όλα? Δεν είναι slide show, κυρία Θανασιάδη. Έχει μία μικρή ασυνδετότητα. Περιμένετε, συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν. Τον ορισμό της μεσοδανακίτιδας μπορείτε να τον βρείτε σε οποιοδήποτε βιβλίο. Αιτιολογίες είναι πολλές. Η πιο συχνή είναι η επέκταση φλεγμονής από οντογενές ή παραφαρυγγικό απόστημα. Κάποιος πρέπει να είναι πάρα πολύ γνώστης της ανατομίας του μεσοθωρακίου. Αν ρωτήσουμε την ακτινολόγο μας, θα μας πει, ενώ παλιά λέγαμε ότι υπάρχουν 3 διαμερίσματα, ότι υπάρχουν 4 διαμερίσματα πλέον, διότι το πρόστιο χωρίζεται σε άνω και κάτω. Επομένως, πρόκειται για 3 διαφορετικές οδούς, όπου από τον τράχυλο κατεβαίνει στο μεσοθωράκιο η φλεγμονή. Την προτραχιακή, την περιαγγειακή, την πλάγιοφαραγγική και τέλος την προσπονδυλική. Επέκταση λοιπόν έχουμε της λίμωξης, δηλαδή των περιτονιών του τραχύλου που μόλις αναφέραμε. Διασπορά προς τα κάτω διευκολύνεται με τη βαρύτητα, την αναπνοή αλλά και την αρνητική ενδοθωρακική πίεση. Πάρα πολλοί αεριογόνοι πολυμικροβιακοί οργανισμοί ευθύνονται. Μιλάμε για θνητότητα 80% και πρόκειται για την πιο θανατηφόρο μορφή μεσοθωρακίτιδας. Κυρίως λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης και θεραπείας. Οδοντογενής λίμωξη, πιο συχνή αιτία. Συγγνώμη, κυρία Θανασιάδη, δεν αλλάζουν οι διαφανείες σας. Κατεβαίνετε προς τα κάτω, δεν τις βλέπουμε. Εμένα αλλάζουν εδώ. Ναι, υπάρχει μία μικρή ασυμβατότητα. Θέλετε να κλείσετε το share screen για να το ξανακάνετε, προβάλλοντας το προβαλλόμενο αρχείο, όπως είχε κάνει και η κυρία Χατζημιχάλη πριν. Ναι. Κάντε slide show το PowerPoint. Περιμένετε. Ναι. Και μετά από shares, και μετά share screen το προβαλλόμενο αρχείο σας. Μάλλον δεν γίνεται αυτή τη στιγμή έτσι. Γίνεται, κάντε minimize το zoom. Περιμένω τώρα λίγο, αυτό προσπαθώ να κάνω. Όχι. Θέλετε... Μπορώ και να τα πω χωρίς εικόνες, δηλαδή ειλικρινά. Να σας βοηθήσω λίγο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται τώρα, να σου πω την αμαρτία μου, Κατερίνα, έτσι. Ωραία, δεν πειράζει. Κάντε το αρχείο σας, κάντε minimize το zoom, όπως κάνετε minimize ένα αρχείο. Την οθόνη του zoom από πάνω δεξιά, έχει, το κουμπάκι. Εντάξει, ένα δευτερόλεπτο, περίμενε, Κατερίνα. Περίμενε, Κατερίνα. Τρέχουσα διαφάνεια. Ναι. Τώρα όμως δεν βλέπω το zoom, Κατερίνα. Το κάνατε minimize το zoom. Το έκανα minimize, Κατερίνα. Δεν το βλέπω κατά περίεργο τρόπο. Δεν πειράζει. Από την μπάρα έναρξη σας το βγάζει το zoom. Μπορείτε να το πατήσετε από εκεί. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει μπάρα έναρξη. Ωραία. Εμείς σας βλέπουμε. Εμείς σε βλέπουμε, Καλλιόπη. Ωραία. Έτσι το βλέπετε. Περιμένετε τώρα. Γιατί τώρα δεν το έχω κάνει βέβαια zoom. Περιμένετε. Εδώ. Έτσι το βλέπετε τώρα.
Ναι, βλέπουμε την τρέχουσα διαφάνεια. Οξία, Κατιούσα, Νεκρωτική, Μεσοχωρική. Δεν πειράζει. Αν γίνεται και τώρα έτσι, έχει καλώς. Αν δεν γίνει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα πιο συχνά λοιπόν είναι β' αιμολυτικός στρεπτόκος, σταφυλόκος και κλεψίελα πνευμόνια. Έχουμε βρει βέβαια στη μονάδα, μάλιστα πάλι η κυρία Δούκα ήτανε, πρεβοτέλα, μπακτερόιντες φράτζιλις. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που δεν υπάρχουν στον ασθενή μας. Ηλικία συνήθως άνω των 70, κακή στοματική υγιεινή, υποσιτισμός και μακροχρόνια θεραπεία με στεροειδή. Όλα τα συμπτώματα παίζουν. Όταν δηλαδή θα δούμε έναν τέτοιο ασθενή, όλα τα συμπτώματα μπορούν να παίζουν. Ένα απλό υποδόριο εμφύσημα. Μπορεί να φτάσει μέχρι σύνδρομο άνω κύλης και μερική απόφραξη των βραχιοκεφαλικών. Μπορεί να κάνει διαφραγματική παράλυση, μπορεί να φτάσει μέχρι σύνδρομο Horner. Σίγουρα οι ακτινογραφίες αυτά που γίνανε, δηλαδή ακτινογραφία θώρακος, αξονική τομογραφία τραχύλου και βάζω και τη μαγνητική που θα το καταλάβετε στην τελευταία μου διαφάνεια. Και βέβαια και υπερηχογράφημα καρδιάς. Φυσαλίδες, όπως πάρα πολύ ωραία μας είπε η συνάδελφος η ακτινολόγος. Στην ακτινογραφία θώρακος, στην αξονική, το άλλο που βλέπουμε είναι διεύρυνση του μεσοθωρακίου, ασαφοποίηση του λίπους και μερικές φορές πλευρητικές συλλογές. Εδώ βλέπετε μια πιο χαρακτηριστική εικόνα. Η αξονική τομογραφία είναι το εργαλείο εκλογής. Φανταστείτε ότι έχει ευαισθησία και ειδικότητα που τις πρώτες 17 μέρες ανέρχεται σε 100% και 33% και μετά σε 100% και 90% αντίστοιχα. Δηλαδή είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε. Δύο με τρεις τύπους. Η θεραπεία ήδη την είπαμε. Σίγουρα επιθετική χειρουργική αντιμετώπιση. Σίγουρα στις περιπτώσεις που χρειάζεται τραχυλική και θωρακική προσπέλαση μαζί και σίγουρα ευρέως φάσματος αντιβιωτικά και όταν έχουμε τις καλλιέργειες, στοχευμένη αντιβιωτική θεραπεία. Η πείρα μας είναι 44 ασθενείς με 2 θανάτους, όπως καταλάβατε η ίδια ομάδα σταθερή, η κυρία Χρόνη και εγώ. Εμένα είναι ορισμένα περιστατικά και από άλλα νοσοκομεία. Έχουμε πολύ κατώτερη θνητότητα του 80% που αναφέρονται σε διάφορα βιβλία. Όλοι οι ασθενείς μας οδηγήθηκαν επειγόντως στο χειρουργείο. Στις περιπτώσεις που η μεσοθωρακίτιδα περιοριζόταν στο ανώτερο μεσοθωράκιο μέχρι θ4, συνήθως η τραχυλική προσπέλαση είναι αρκετή. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάστηκε ακόμα και μετά τη διάνοιξη του μεσοθωρακικού ή πεζοκότα και αποφλίωση σε περιπτώσεις εμποιήματος. Χρειάστηκαν πολλαπλές επεμβάσεις σε ορισμένους ασθενείς, όχι μόνο αλλαγές, αλλά και επιθετική χειρουργική, τη σωστή χρονική στιγμή που κρίνεται με βάση την κλινική εικόνα και σίγουρα με βάση την αξονική τομογραφία. Έχουμε μία θνητότητα γύρω στο 16%. Βλέπετε εδώ εικόνες, πραγματικά που έχει σπάσει και ο δεξιός και ο αριστερός μεσοθωρακικός πεζοκότας. Περίπτωση παροχέτευση τραχυλικής και διαθωρακικής. Βλέπετε ότι φτάνουμε στο περικάρδιο σιγά-σιγά. Ακτινογραφία θώρακος μετά το χειρουργείο. Και αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω στο σχολιασμό μου πρακτικά είναι αυτός. Αν είναι κρίση ή αμέλεια. Αύξηση των ασθενών είχαμε την περίοδο 2007-2016 με την οικονομική περίοδο της κρίσης, οικονομικής κρίσης. Ο Κυριόπουλος λέει ότι είναι λογικό, διότι πέφτουν όλες οι δημόσιες δομές, ο άρρωστος δεν έχει λεφτά να πάει στον ιδιώτη και πρακτικά έχουμε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στον πληθυσμό που βλάπτουν τους τα οξέα περιστατικά, αλλά και τους χρονίους πάσχοντες. Αν πρόκειται για αμέλεια. Ναι, πρόκειται και για αμέλεια της ιατρικής κοινότητας που δίνουν μία αντιβίωση και δεν βλέπουν τον ασθενή και των ασθενών που δεν ξαναπάνε στο γιατρό. Η ιατρική κοινότητα δεν είναι ευαισθητοποιημένη όσο θα έπρεπε. Οι οδοντίατροι στην προσπάθεια τους να σώσουν το δόντι του ασθενούς δεν αξιολογούν τα συμπτώματά του. Οι ιδιώτες οτορινολαριγκολόγοι δίνουν εύκολα αντιβίωση για τραχυλική διόγκωση και δεν τον αντιλαμβάνονται τη συνολική κατάσταση του ασθενούς. Οι δε οτορινολαριγκολόγοι και θωρακοχειρουργοί του δημοσίου αποφεύγουν τέτοιους ασθενείς που παραπέμπονται ή έρχονται τυχαία σε εφημερίες, προκειμένου να μην μπουν σε επεμβατικές πράξεις και χρονοβόρες διαδικασίες που αυξάνουν την νοσηλεία των ασθενών, επομένως και του τμήματος, με αμφίβολα αποτελέσματα για την πρόγνωσή τους. Αποτέλεσμα, το νοσοκομείο μας να δέχεται ασθενείς ακόμα και από πανεπιστημιακά νοσοκομεία της περιφέρειας.
Αμέλεια του ασθενούς, ναι. Το ένα είναι η κρίση. Το δεύτερο είναι η προσωπική υγιεινή. Και τρίτο, η καθυστέρηση, που όλα αυτά είναι λίγο έλλειψη παιδείας με το νόημα έλλειψη εκπαίδευσης. Ποια είναι τα συμπεράσματα? Τα τελευταία χρόνια όντως παρατηρήθηκε, και ελπίζω να μην την ξαναδούμε τώρα το 22, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, μια αύξηση των ασθενών με κατιούσα νεκροτική μεσοθωρακίτιδα προσέρχονται στο νοσοκομείο μας. Επίσημα δεν είναι εύκολο να συσχετιστεί με την οικονομική κρίση. Σίγουρα όμως υπάρχει αμέλεια ιατρών και ασθενών, καθώς και έλλειψη εκπαίδευσης και των δύο. Η αντιμετώπιση αποτελεί καλύτερη εκπαίδευση και ευαισθησία τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και ενημέρωση για την πρόληψη των υποκείμενων αιτιών, προκειμένου οι ασθενείς να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόγνωση. Πάντα απαιτείται συνεργασία ειδικοτήτων. Αυτό να το βάλουμε οι νεότεροι καλά στο μυαλό μας, δεν είμαστε εμείς και μόνο. Είναι οι γιατροί της μονάδας, είναι οι καρδιολόγοι, είναι οι ακτινολόγοι, είναι οι οτορυνολαριγγολόγοι, είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά. Και θα σας θυμίσω το περιστατικό που επίσης θυμάται η κυρία Δούκα, που ήρθε έτσι από Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αττικής. Έγινε μαγνητική τομογραφία γιατί ήταν έγκυος στον έκτο μήνα. Χειρουργήθηκε η άρρωστη και βέβαια ξεγεννήθηκε και το παιδάκι στον Ευαγγελισμό και είναι και οι δύο μία χαρά. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη που σας έπριξα, αλλά πρέπει να πάω στο χειρουργείο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Θανασιάδη για την παραστατική έτσι παρουσίαση. Κυρία Χρόνη, είναι η σειρά σας. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Είναι εντάξει, τη βλέπετε την παρουσίαση? Όχι, δεν τη βλέπουμε. Δεν έχει ανοίξει, κυρία Χρόνη. Share screen κάνετε. Χρειάζεται βοήθεια? Ωραία, τώρα εντάξει. Δεν είναι slide show μου. Εντάξει. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσω λέγοντας, τώρα βέβαια τα περισσότερα έχουν υποθεί, ότι αυτή η κατιούσα νεκροτική μεσοθωρακίτιδα ξεκινάει από κάποιο τραχυλικό απόστημα. Είναι σπάνια στο γενικό πληθυσμό. Βέβαια, εμείς στον Ευαγγελισμό βλέπουμε αρκετά τέτοια περιστατικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ασθενείς αυτοί, όπως και ο συγκεκριμένος, μπορεί να είναι υγιείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ανοσοκατασταλμένος ή να κάνει ενδοφλέβια χρήση ουσιών για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να είναι ένας ασθενής χωρίς άλλα προβλήματα. Η θνητότητα είναι υψηλή. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι μπορεί να έχει εξαιρετικά ταχεία εξέλιξη. Δηλαδή, όταν φτάσει ο ασθενής σε εμάς και έχει ήδη είδημα τραχύλου, όπως ο ασθενής αυτός που περιγράψατε, έχει ερυθρότητα στο πρόσθυα, στην εξωτερική επιφάνεια του τραχύλου και δυσκαταποσία, το να απειληθεί ο αιραγωγός είναι κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε μία ώρα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στην αρχική αντιμετώπιση του περιστατικού. Αυτό που είδαμε στον ασθενή αυτό ήταν ένα μεγάλο πιστοφαρικικό απόστημα, το οποίο όπως βλέπετε εδώ πιέζει μπροστά το λάρυγγα, έχετε και πιέζει την επιγλωτίδα και το λάρυγγα. Το ίδιο βλέπουμε και στην εγκάρσια, εδώ είναι η πρώτη αξονική αυτή, ήδη από το Αγία Όλγα. Έχει αρχίσει και μειώνεται ο αεραγωγός. Αυτό εδώ που θα σας δείξω είναι μια ενδοσκόπηση. Βλέπετε εδώ τη μύτη. Αυτό είναι το πίστιο τείχωμα του ρινοφάριγγα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Προβάλλει μπροστά. Ουσιαστικά κλείνει τον ανώτερο εισοφαγικό σφυκτήρα. Δεν μπορούσε να καταπιεί ο ασθενής καθόλου, γιατί είχε κλείσει από αυτό το τείχωμα. Και αυτή η εικόνα αυτή που βλέπετε είναι αφού έχει αποσωληνωθεί ο ασθενής. Είναι ουσιαστικά 10 μέρες μετά. Η αρχική εικόνα ήταν πολύ χειρότερη όσον αφορά το κλείσιμο του αεραγωγού και βέβαια ο ασθενής λόγω της φλεγμονής των μασιτήρων είχε τρισμό. Αυτοί ήταν οι δύο παράγοντες που στην αρχή έπρεπε να το σκεφτούμε. Θα μπορούσε ο ασθενής να διασωληνωθεί? Είναι
κάτι που θέλουμε πάρα πολύ, δηλαδή δεν θέλουμε να γίνει τραχειοστομία σε αυτούς τους ασθενείς. Είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για την μεταπορία. Θέλουμε, βέβαια με ασφάλεια, αλλά θέλουμε στην αρχή να καταφέρουμε μια διασωλήνωση. Γι' αυτό και στο χειρουργείο το πρώτο ήταν αρκετά δύσκολο. Τελικά όμως έγινε η διασωλήνωση και αυτό ήταν στα υπέρ του ασθενούς. Τώρα, το αίτιο στην περίπτωση αυτή δεν το γνωρίζουμε. Στο παρελθόν ο ασθενής είχε κάποια τελειωνισμένα δόντια, στην παρούσα όμως δεν βρέθηκε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει από κάποια φλεγμονή του στοματοφάριγγα, όπως φαίνεται και από την επέκταση του αποστήματος. Δεν είχε κάποιο περιαμυγδαλικό απόστημα. Άλλα τέτοια αποστήματα έχουν ξεκινήσει από παροτίτεδα, από κάποιο τραχυλικό εντοβάθυλο εμφαδένα, ακόμα και από το μέσο ους έχουμε δει και από παραρρυνοκολπίτιδα. Τώρα, πώς φτάνει μία φλεγμονή του στοματοφάριγγα να φτάσει στο μεσοθωράκιο, έχει να κάνει με τις τραχυλικές περιτονίες. Η φλεγμονή βρίσκει δρόμο από τις τραχυλικές περιτονίες και κυρίως την εντοβάθη τραχυλική περιτονία, που χωρίζεται στο επιπολής, στο μέσο και το εντοβάθη πέταλο. Να θυμίσω λίγο, το επιπολής πέταλο περιλαμβάνει το στερνοκλειδομαστοειδή και το μέσο πέταλο, η προτραχιακή περιτονία, περιβάλλει τον ισοφάγο. Έρχεται πίσω από τον ισοφάγο, όπως στον ασθενή αυτόν που παρουσιάσαμε. Ουσιαστικά υπήρχε απόστημα σε αυτό το διάστημα, το οπισθοφαρυγγικό, και στο προτραχιακό διάστημα. Εμείς δηλαδή, το περισσότερο πίον που βρήκαμε στο αρχικό χειρουργείο ήταν εδώ στην περιοχή αυτή και οπισθοφαρυγγικά. Τα εντοβάθη τραχυλικά αποστήματα δεν σέβονται τα όρια των περιτονιών και επεκτείνονται κάθετα στα διαστήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο οπισθοφαρυγγικό. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος επιπλοκών, όπως είναι η συπτική θρομβοφλεβίτιδα, το γνωστό σύνδρομο Λεμιέρ, και αυτό μας κάνει να είμαστε περισσότερο επιθετικοί στην αντιμετώπιση. Δεν αρκεί δηλαδή μια διάνοιξη, όπως κάνουμε σε ένα απλό περιαμυγδαλικό απόστημα, πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί χειρουργικά. Εδώ βλέπετε στην αρχική διάνοιξη, το οποίο που βγαίνει αυτός είναι ο στερνοκλειδομαστοειδής. Έχει μεγάλη σημασία να γίνει σωστή η λήψη της καλλιέργειας, έτσι ώστε να μας δώσει και το σωστό αποτέλεσμα για να μπορούμε να έχουμε μετά τη σωστή αντιβιωτική θεραπεία. Αυτή είναι η εικόνα μετά, με τις παροχετεύσεις. Εδώ στο υπογνάθιο διάστημα που έφτανε ουσιαστικά μέχρι τη βάση κρανίου είναι αυτή η παροχέτευση που έδειξε και η Μητώ. Αυτή εδώ η παροχέτευση κατέβαινε μέχρι το μεσοθωράκιο και αυτή πήγαινε από τη δεξιά πλευρά κάτω από το μειώδες πλάτισμα. Αυτή είναι η δεύτερη αξονική που χρειάστηκε εδώ να παροχετεύσουμε ενδοστοματικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη μονάδα. Και αυτή εδώ είναι μια αλλαγή που κάναμε. Είναι μια από τις τελευταίες αλλαγές. Έχουν φύγει οι παροχετεύσεις. Βλέπετε ο ασθενής ξύπνιος, βάζουμε φυσιολογικό ορό. Ο χώρος αυτός επικοινωνεί με το σωθωράκιο και όταν βύχει βγαίνει νερό. Είναι δύσκολες αυτές οι αλλαγές και για τον ασθενή και για μας, αλλά είναι απαραίτητο να γίνονται καθημερινά. Αυτό ήθελα να πω. Εν κατακλείδη, έχει μεγάλη σημασία ο αιραγωγός, η επιθετική χειρουργική αντιμετώπιση και βέβαια η παραμονή στη ΜΕΘ των ασθενών αυτών. Και βέβαια, όπως είπε και η κυρία Θανασιάδη, η καθημερινή συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ την κυρία Χρόνη. Όντως η συνεργασία ήταν αυτό που ουσιαστικά βοήθησε στην καλή εξέλιξη του ασθενούς. Τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Τρικίδη να ολοκληρώσει και να κλείσει κάπως την παρουσίαση του περιστατικού. Βλέπετε την παρουσίαση. Ναι, σας βλέπουμε, κύριε Τρίγκη. Ωραία. Είχα προσθέσει μερικές εικόνες, οι οποίες αυτές είναι από την 1η-9η, είναι η
η δεύτερη αξονική που έγινε ενός ο ασθενής βρισκόταν στη ΜΕΘ. Ήδη έχουν σχολιαστεί από τη συνάδελφο από το ακτινολογικό τμήμα. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι προφανώς, όπως έχει ήδη υποθεί, χρειάστηκε συνδυασμένη αντιμετώπιση, κυρίως οι επεμβατικές πράξεις, η παροχέτευση των συλλογών. Έχουν ήδη αναφερθεί οι συνάδελφοι, γίνονταν καθημερινές. Την 1η-9η μετά, ο ασθενής ήδη έφερε 2 σωλήνες θωρακικής παροχέτευσης δεξιά από το χειρουργείο. Την 1η-9η, επειδή φάνηκε ότι υπήρχε συλλογή και αριστερά, πλευρητική συλλογή αριστερά, τοποθετήθηκε από τους θωρακοχειρουργούς σωλήνας παροχέτευσης αριστερά. Έχει υποθεί επίσης την επόμενη μέρα, λόγω παραμονής μεγάλης συλλογής, οπισθοφαρυγγικά έγινε διάνοιξη παρά την κλίνη από τους συναδέλφους της ΟΛΙΛΑ. Και στα δικά μας θέματα, η καλλιέργεια πίου που έβγαλε από το τοπίο, έβγαλε τα εξής 3 μικρόβια, έναν Streptococcus aeruginosus, έναν επιδερμιδικό σταφυλόκοκο και έναν αερόβιο φυσοπακτέριο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο ασθενής ήδη έπαιρνε βέβαια εμπειρική αγωγή, που αποδείχθηκε δραστική για τα παραπάνω. Έπαιρνε μεροπενέμι, δαπτομικίνη, δαμικίνη. Η δε πορεία του ήταν καλή, ήταν πρακτικά ανεπίπλεκτη, δεδομένη της βαρύτητας της κατάστασής του. Απογαλακτίστηκε σταδιακά από το ρινικό οξυγόνο υψηλής ροής. Δεν παρουσίασε κάποια οργανική ανεπάρκεια καθώς ήταν στη ΜΕΘ. Και στη συνέχεια, μετά από 8 μέρες παραμονή στη ΜΕΘ, εξήλθε στον όροφο. Μια εκκρεμότητα που υπήρχε είναι ότι δεν είχε καταφέρει σε εκείνη τη φάση να συτιστεί ακόμα. Υπήρχε σημαντική δυσκαταποσία. Προγραμματιζόταν διενέργεια γαστροστομίας. Πληροφορηθήκαμε όμως ότι εν τέλει αυτή δεν διενεργήθηκε και ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή συτίζεται. Είχα ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση για τις εντοβάθη λοιμόξου τραχύλου και την κατιούσα νεκροτική μεσοθωρακίτιδα. Νομίζω είναι περιττό. Έχουν μιλήσει ήδη άνθρωποι που είναι πολύ ειδικότεροι εμού. Απλώς θα ήθελα να σταθώ σε μια διαφάνεια που αφορά την μικροβιολογία αυτών των λοιμόξεων. Συνήθως, επειδή τα εντοβάθη τραχυλικά αποστήματα συνήθως είναι οδοντογενή, όχι πάντα, αλλά η πλειοψηφία τους είναι οδοντογενή, ειδικά στην υπογνάθια χώρα, εμφανίζονται, είναι πολυμικροβιακές λοιμόξεις και τα μικρόβια αντανακλούν την χλωρίδα του στόματος και του φάριγγα. Αερόβια και αναερόβια, βλέπουμε εδώ από μία ενδεικτικά μία μελέτη, κυρίως λόκοκη κοαγκουλάση αρνητική. Σημαντικό είναι το ποσοστό του χρυσίζοντα σταφυλόκοκου και μάλιστα εάν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, αναφέρομαι κυρίως σε άνοσο κατεσταλμένους, χρήστες ενδοφλέβιων κτλ., μπορεί να πρόκειται και για MRSA ακόμα και από την κοινότητα και μάλιστα φαίνεται ότι αυξάνει η επίπτωση αυτών των λοιμόξεων. Στρεπτόκοκκι και βέβαια αναερόβια, όπως στη δικιά μας περίπτωση με το Physobacterium nucleatum. Και σημασία έχει ότι έχουμε και αρκετές περιπτώσεις με κλεψιέλα, ιδίως σε διαβητικούς. Να πω επίσης ότι έχει βρεθεί ότι από τα αναερόβια μικρόβια υπάρχει σημαντική παραγωγή β' λακταμασών και επομένως τα αντιβιωτικά που δίνουμε θα πρέπει να είναι δραστικά έναντι αυτών των μικροβίων. Αυτό που συστήνουν γενικά τα συγγράμματα είναι ότι ή θα δώσουμε μια ευρέως φάσματος πενικυλίνη με αναστολέα β' λακταμάσης, παραδείγματος χάρη μπορούμε να δώσουμε πιπερακυλίνη, ταζομπακτάμι ή και πιο κάτω μπορούμε να δούμε και αμοξικυλίνη, κλαβουλανικό ενδεχομένως. Ή θα πάμε κατευθείαν σε τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνες ή καρβαπενέμες που είναι εξορισμού ανθεκτικά στις β' λακταμάσες. Σε αυτά θα πρέπει να προσθεθεί
και αντιβιωτικό που να καλύπτει τα αναερόβια και αναλόγως των παραγόντων κινδύνου θα πρέπει να υπάρχει και κάλυψη για τον MRSA. Στην περίπτωσή μας χρησιμοποίησαμε και τις τρεις τριπλό αντιβιωτικό σχήμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, απλώς να καταλήξω σε 2-3 συμπεράσματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τον μη ειδικό γιατρό που αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά σε ένα περιβάλλον μεθ, ότι υπάρχουν οι ανατομικοί χώροι που περιγράφονται στα βιβλία και στα οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι χειρουργοί, αλλά δεν είναι στενοί, έχουν, όπως είπε και η κυρία Χρόνη, έχουν την τάση να... οι συλλογές αυτές να μετακινούνται από χώρο σε χώρο και οι σημαντικότερες οι δύο επιπλοκές είναι προφανώς η απόφραξη του αεραγωγού και η επέκταση στο μεσοθωράκι, η οποία όπως προαναφέρθηκε έχει και την υψηλότερη θνητότητα. Αυτά. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί το περιστατικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τρικίδη. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την παρουσίαση και να κάνω μία σύνοψη τουλάχιστον από τη μεριά τη θεραπευτική, τη δική μας τη μοναδετική θεραπείας, γιατί εμείς κυρίως κάνουμε monitoring του ασθενούς, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις οργανικές ανεπάρκειες και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τη λίμωξη με αντιβιωτικά. Έχει όσον αφορά την κατανομή των μικροβίων, να πω αρχικά ότι οι χώροι, δηλαδή τα δόντια, ο οροφάριγγας, τα αυτιά, η παραρρίνη, οι κόλποι, όλα αυτά μεταξύ τους επικοινωνούν. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εάν η λίμωξη ξεκινάει από τα δόντια, από την κεφαλή και από τον τράχυλο, δύο ειδών είναι τα μικρόβια, είναι τα αερόβια και τα αναερόβια. Τα αναερόβια είναι αυτά που είπε ο κ. Τριγίδης, πεπτοστρεπτόκοκκι, φυζομπακτέριουμ, ακτινομύκτες κτλ. Και ταυτόχρονα εδώ μπορούμε να έχουμε στρεπτόκοκο βίριντανς, στρεπτόκοκο αντζινόζους όπως είχαμε στον ασθενή, είναι η παλιά κατηγορία μιλιέρη. Εάν η βλάβη προέρχεται... Μάλλον το αποστήματα προέρχονται από τον οροφάριγγα και εκεί πάλι είναι τα αναερόβια. Και εδώ μπορούμε να έχουμε στρεπτόκοκο Pyogenes ή στρεπτόκοκους group C ή G. Είναι η χαρακτηριστική εικόνα της στρεπτοκοκκικής φαρυγκοαμυγδαλίτιδας η οποία κάνει απόστημα κτλ. Και εξελίσσεται. Εάν η λίμωξη ξεκινάει από τα αυτιά, την κεφαλή και τον τράχυλο, εκεί μπορούμε να δούμε στρεπτόκοκκους. Εκεί μπορούμε να δούμε χρυσίζοντας τα φυλόκοκο και μπορούμε να δούμε και ψευδομονάδα αν έχουμε μια χρόνια οτίτιδα. Αν πάλι η λίμωξη ξεκινάει από τους παραρρίνιους κόλπους, είναι ο πνευμονιόκοκος, ο αιμόφυλος, η μοραξέλα καταράλης και η σταφυλόκοκη. Και φυσικά υπάρχει και η περίπτωση της νεκροτικής μεσοθωρακίτιδας, όπου υπάρχει επινέμιση στον προσπονδυλικό χώρο, όπου δεν ξεκινάνε οι λίμωξες από πάνω, αλλά είναι αποχειρισμούς που έχουν γίνει στον ισοφάγο, στην τραχεία ή μπορεί και η επινέμιση να είναι αιματογενής. Πολύ σωστή η παρατήρηση ότι όταν έχουμε σαχαρώδη διαβήτη, εκεί μπορούμε να βρούμε κλεψιέλα. Στην περίπτωση του δικού μας ασθενούς, ξεκινήσαμε με μεροπενέμι και δαπτομικίνη μέχρι να πάρουμε τα αποτελέσματα των καλλιεργειών. Και κάποια στιγμή στην πορεία, λίγο πριν και κοντά στη δεύτερη αξονική, είδαμε ότι στην περιοχή που είχαν γίνει οι σχάσεις στον τράχυλο υπήρχε μια εικόνα εκτεταμένης κυταρίτιδας και εκεί προσθέσαμε για 2-3 μέρες ψηλή δόση κλιντομικίνης από το φόβο μήπως τυχόν χάναμε κάτι και το οποίο το αποσύραμε σχετικά γρήγορα. Όσον αφορά τώρα τα αντιβιωτικά που χορηγούμε, επειδή θέλουμε πολύ ψηλές συγκεντρώσεις στους ιστούς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δίνουμε ψηλές δόσεις φαρμάκων, να ξεκινάμε με φορτίσεις και όταν έχουμε να κάνουμε με β' λακταμικά να έχουμε παρατεταμένη έγχυση για 2-3 ώρες. Όσον αφορά τη συνολική διάρκεια της θεραπείας, με βάση τη βιβλιογραφία είναι γύρω στις 2-3 εβδομάδες. Όμως έχουμε σαν κριτήριο τους δείκτες φλεγμονής, το ότι ο ασθενής βελτιώνεται και όταν έχουμε επινέμεση σε αγγεία ή όταν έχουμε επινέμεση σε οστά, εκεί η διάρκεια της θεραπείας πολλές φορές χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη και πάμε με βάση απεικονιστικά κριτήρια και κλινικά κριτήρια. Και ένα τελευταίο, θα πρέπει να παρεμβαίνουμε χειρουργικά, έγκαιρα όπως έγινε και εδώ, αλλά είδατε ότι γίνανε παρεμβάσεις και διανοίξεις αποστημάτων και στην πορεία.
Δεν πρέπει να παρέμβουμε στην πορεία και νομίζω η κυρία Χρόνη μπορεί εδώ να με διορθώσει όταν έχουμε απλώς εικόνα κυταρίτιδας και φλεγμονής. Πρέπει να οργανωθεί το απόστημα. Γι' αυτό και χρειάζεσαι συχνά απεικονίσεις για να μπορείς να δεις πότε οργανώνεται το απόστημα και, πότε, και εκεί θα πρέπει να παρεμβαίνεις χειρουργικά. Όσο είσαι στην κυταρίτιδα και στη φλεγμονή, θα πρέπει με τα αντιβιωτικά να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα. Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιος άλλος θέλει να συμπληρώσει κάτι, Ματίλντα. Ναι, νομίζω ότι περιμένουμε να οργανωθεί το απόστημα. Ούτως ή άλλως δεν μπορείς να ανοίξεις τα πάντα σε αυτούς τους ασθενείς. Βλέποντας και κάνοντας, το παρακολουθείς συνέχεια, γι' αυτό τις χρειαζόμαστε και τις αξονικές, γιατί εξελίσσονται αυτά τα αποστήματα. Είδα και μια ερώτηση αν έχουν αυξηθεί στην post-COVID. Τώρα αρχίζουν να αυξάνονται τα περιστατικά. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια εντύπωση. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του COVID δεν είχαμε τέτοια περιστατικά. Εκεί που είχαμε, φοράγαμε πολύ τις μάσκες κλπ. Τώρα νομίζω έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Αυτή νομίζω είναι και η δική μας αίσθηση στη μονάδα. Θα δείξει τώρα, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί το φθινόπωρο. Αλλά θεωρώ και εγώ ότι θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα βγαίνοντας από την πανδημία. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε. Τι λες, Ματίλντα? Ναι, νομίζω. Το έχουμε καλύψει. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Μονάδας Δυτικής Θεραπείας τη συνεργασία, τόσο της Ορυλά Κλινικής όσο και της Ορυκοχειρουργικής Κλινικής και όλους εσάς που παρακολουθήσατε την παρουσίαση του περιστατικού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και εκ μέρους της Επιστημονικής Ένωσης. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.